Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, άντρες και γυναίκες. Ούρα ένα λεπτό. Με την κάρτα σας τα ηλεκτρονικά, έτσι. Λοιπόν. Σήμερα συζητάμε ουσιαστικά το τελευταίο μεγάλο νομοσχέδιο επιμνημονίων. Ένα νομοσχέδιο όμως που κυριαρχείται από θετικές διατάξεις. Ας αρχίσουμε από τα εργασιακά και από την υγεία, που κανονικά σε αυτά τα δύο τουλάχιστον θέματα από εσχήνη θα έπρεπε να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Επαναφέρουμε το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής και επειδή το ασθενέστερο μέρος είναι εργαζόμενοι, γίνεται ευνοϊκότερο. Στην απόφαση του μεσολαβητή, ο μεσολαβητής λαμβάνει υπόψη του την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού και όχι στα οικονομικά δεδομένα του εργοδότη που αντιμετωπίζει το μισθό ως λειτουργικό κόστος. Η ρύθμιση αυτή θα επαναφέρει εν της πράγμαση τον θεσμό της διαιτησίας που είχε κατρακυλήσει στο 2,65% παρακαλώ. Μαζί λοιπόν με την επαναφορά του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που μετά από τον Αύγουστο έρχονται και τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, οι εργαζόμενοι πια βγαίνουν από την εργασιακή ζούγκλα που τις είχαν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Στην υγεία, αναρωτιέται κανείς πολίτης, και εγώ αναρωτιέμαι και όλοι μας αναρωτιόμαστε εδώ, τι αφήσατε εσείς, ένα δημόσιο σύστημα στο χείλος της κατάρρευσης, αντίθετα γιγαντώνατε και την κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα, περίθαψη φάρμακο, με μπόλικη διαφθορά σε όλα αυτά και ουσιαστικά μετακυλίατε το κόστος στο πολίτη. Εμείς φέραμε την καθολική ασφάλιση. Βοηθήσαμε να επιβιώσει και όχι μόνο αυτό, αλλά και να αναβαθμιστεί το ΕΣΥ. Πατάξαμε τη διαφθορά. Έχετε αντίρρηση. Α, μιλάτε στο τηλέφωνο. Νόμιζα ότι το λέτε σε εμάς. Πατάξαμε, κύριε Τσαβάρα, πατάξαμε, το ξαναλέω, τη διαφθορά και μάλιστα με κεφαλαία. Λοιπόν, γραμμένο. Δημιουργήσαμε ένα σημαντικό κύτταρο που είναι η τομή, δηλαδή κομμάτια πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα έχουν οικογενειακό γιατρό και ταυτόχρονα δεν θα πληρώνουν όσοι χρησιμοποιούν γενώσιμα την συμμετοχή τους. Πάμε στη διατάξη του Υπουργείου Οικονομικών. Γίνεται καταρχάς ένα μεγάλο χτύπημα στο λαθρεμπόριο καπνικών, καθιστώντας και τις καπνοβιομηχανίες συνυπεύθυνες με αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου. Οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, άνεργοι, φοιτητές, νοικοκυρές, έχουν μείωση του φόρου όταν το πραγματικό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ ή τα 9.500 το τεκματό. Πολλές διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος αλλάζουν σημαντικά προς το θετικότερο. Κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές, αποσβέσεις, ενθάρρυνση δωρεών προς το δημόσιο, προς διορισμός κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, χαμηλότερο συντελεστής παρακράτησης φόρου 5% σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Σημαντική αλλαγή. Μείωση στο μισό της προκαταβολής φόρου σε πρόσωπα που αποκτούν έσοδα λόγω έναρξης εργασιών. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους νέους επιχειρηματίες. Και τέλος, γίνονται ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξυπτυμένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, επίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα προς αυξημένες κατά 50% για μια ολόκληρη πενταετία. Στο κεφάλαιο κοινωνική αλληλεγγύη, η στέγαση νοικοκυριού, η δαπάνη στέγασης νοικοκυριού, μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι περίπου, κατά μέσον όρο, κυμαίνονται
μάλλον κυμαίνονται μεταξύ του 10% έως το 20,4%. Από τις συνολικές δηλαδή δαπάνες διαβίωσης, το κομμάτι αυτό από 10 μέχρι 20% είναι οι δαπάνες στέγασης. Αυτή η ρύθμιση αφορά 1.300.000 πολίτες, φυσικά πρόσωπα, ή να το μεταφράσω διαφορετικά 500.000 νοικοκυριά. Και δίνεται ενίσθηση από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, είτε για ενίκιο, είτε για δόση του δανείου πρώτης κατοικίας. Ας πάμε στο μεσοπρόθεσμο του 2019-22. Ο δημοσιονομικός χώρος από την υπέρβαση των πρωτογενών πλεονασμάτων δηλώνουμε από τώρα ότι θα χρησιμοποιηθεί για μόνιμες μειώσεις φόρων και για κάλυψη και σε κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Το 2019 θα έχουμε πλεόνασμα 700 εκατομμύρια, υπερβάλλον πλεόνασμα. Επομένως αυτά θα οδηγηθούν στη μείωση για την κάλυψη της μείωσης της φορολογίας. Το 2020 από το πλεόνασμα το υπερβάλλον το 75% θα πάει για μείωση φορολογίας και το 25% σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Και το 21 μέχρι το 22 τα ποσά θα είναι ισόποσα, δηλαδή από 50% σε κοινωνικές δαπάνες και 50% σε μείωση φορολογίας. Η ανεργία. Φέτος θα έχουμε, πέρα από το σημαδιακό, αν θέλετε, κατέβασμα της ανεργίας από το 1.000.000 άνεργους, θυμίζω ότι το παραλάβαμε γύρω στο 1.500.000 άνεργους. Τώρα σημειώθηκε εδώ και μερικούς μήνες το κατέβασμα κάτω από 1.000.000 και φέτος το ποσοστό θα μειωθεί στο 19,9% και θα πάει στο 14,3% το 2022. Δεν πανηγυρίζουμε. Ένα σημαντικό κατόρθωμα που έγινε για τη μείωση ανεργίας, δεν πανηγυρίζουμε, γιατί ακόμα και στο 14,3% που θα φτάσουμε το 22 είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανέργων και μεγάλων στην ηλικία που είναι χρόνια άνεργοι, αλλά και νέων ανθρώπων που αν βρούνε δουλειά, πάνε έξω. Οι επενδύσεις. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το 2018 θα ανέλθουν στα 6,75 δις και μεταξύ 19 και 22 στα 29,2 δις. Δηλαδή ποσά σημαντικά. Το υπερταμείο. Ήδη μπήκε και από συναδέλφους μας των άλλων κομμάτων στην αρχή της κουβέντας για το διαδικαστικό. Θυμίζω ότι αυτό είχε ψηφιστεί από σχεδόν όλα τα κόμματα. Τότε, στις 14/8/15 που ήμουν εισηγητής, και το θυμάμαι πολύ καλά, είχε υπογραφεί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζης Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μαζί από την άλλη μεριά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, του ESM, είχε υπερφυθεί η δημιουργία του υπερταμείου και τι θα κάνει με τα λεφτά που θα βγάζει και όλα αυτά. Με τις επενδύσεις, όλα αυτά. Να μην το αναλύσω. Σήμερα δεν δίνεται τίποτα παραπάνω από ό,τι υπήρχε και πριν. Ούτε ενέχειρο δίνεται. Αντίθετα, προνοεί ότι τα όποια μερίσματα έχει το υπερταμείο θα πηγαίνουν στο δημόσιο. Τότε προβλεπόταν η σύμβαση αυτή να συμπληρωθούν οι υπογραφές, σας το θυμίζω γιατί είχατε πολύ ψηφίσει, από την οντότητα για την διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου που θα συστηνόταν. Δηλαδή το 2015 δεν είχε συσταθεί το υπερταμείο, δεν είχε ψηφιστεί νομοθετικά. Ήρθε η ώρα λοιπόν το 2016 με το νόμο 4389 που συστήθηκε. Και επομένως η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, δηλαδή το υπερταμείο, θα υπογράψει σαν οντότητα πια. Είναι πολύ απλό, η διοίκηση δηλαδή του υπερταμείου θα υπογράψει. Αν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν πειράζει. Επιχειρηματικότητα.
κατηγορείτε εμάς, συνάδελφοι της Μίζωνος και της προηγούμενης Μίζωνος αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε εχθροί της επιχειρηματικότητας. Και μάλιστα όχι μόνο εδώ κατηγορείτε, αλλά νεοφιλελεύθερα think tank που δεν τολμούν να μας κατηγορήσουν γιατί υποτίθεται ότι κάνουν επιστημονική δουλειά, λένε όμως ότι δεν προχωράμε γρήγορα, ξεχνώντας όμως να παρουσιάσουν έστω και μία αράδα κριτικής στα κόμματα που μέχρι τώρα μας κυβερνούσαν. Πράγματι, είμαστε εχθροί της δικής σας επιχειρηματικότητας, μιας ασίδωτης, κρατικοδίαιτης και εν πολλής διαπλεκόμενο, δεν διαπλεκόμενη. Θυμίζω το τρίγωνο, πολιτικό σύστημα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τράπεζες, κάθετος, επιχειρηματίες. Η επιχειρηματικότητα λοιπόν αυτή μεσαγωγικά στραγγάλιζε πόρους, στραγγάλιζε αγορές προϊόντων και δεν είχε καμία πρόνοια για αναδιοργάνωση, έρευνα και εξωστρέφεια. Στραγγάλιζε επίσης, σαν παρεπόμενο, και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Εδώ θυμίζω ότι οι επενδυτές, είτε Έλληνες είτε ξένοι που έρχονταν στην Ελλάδα, υπολογίζοντας το ύψος της επένδυσης, έβαζαν ένα ποσοστό που κυμαινόταν από 10 μέχρι 20% για μπαξίση, το ξαναλέω τη λέξη, για μπαξίση, στους μεσάζοντες μιας αδυσόπιτης γραφειοκρατίας. Και μάλιστα, ακόμα και με τα μπαξίσια, υπερέβαιναν το χρόνο για να πάρουν την άδεια τα 3 χρόνια. Περί αυτού γινότανε. Αν έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτά, να τα πείτε. Πώς διωγγώνεται, δείτε το πολυνομοσχέδιο. Και κεφαλαιακοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν το 2015 από τη σημερινή κυβέρνηση εξακολουθούν να υφίστανται. Συνεπώς, δεύτερο συμπέρασμα. Η κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των πληστηριασμών αδυνατεί να επαναφέρει την κανονικότητα στη χώρα. Τρίτο στοιχείο. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι, το είπε και ο εισηγητής, ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα μέτρα... Μου επιτρέπετε? Η αλήθεια είναι ότι τα νέα μέτρα του κατ' ουσίαν τετάρτου μνημονίου για την περίοδο μετά το 2018 επαναλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις από το 2019. Θα περικοπεί η προσωπική διαφορά στις επικουρικές συντάξεις από το 2019. Θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών από το 2019. Θα περικοπεί κατά 35% το αφορολόγητο όριο από το 2020 και διατηρείται ο ένφια στα σημερινά επίπεδα, στα ίδια επίπεδα δηλαδή, αναμένεται δε, μέσα από τροπολογία, να υπάρξει αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας για τις λαϊκές συνοικίες, για τα λαϊκά στρώματα, για τα χαμηλά εισοδήματα. Και επειδή μίλησα για το αφορολόγητο, υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την δεύτερη επί της σημερινής κυβέρνησης μείωση του αφορολόγητου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι πριν την πρώτη μείωση, ο Υπουργός Οικονομικών είχε απειλήσει με παραίτηση αν αυτή υλοποιείται. Και σήμερα, έχοντας πλέον εθιστεί στις περικοπές του, προχωράει σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Ευτυχώς τουλάχιστον που σταμάτησαν οι απειλές περί παραίτησης και τουλάχιστον υπάρχει κάποιο αφορολόγητο όριο. Αυτά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ οδηγούν σε απώλειες 1 έως 3 συντάξεων, 1 επικουρικής σύνταξης και 1 μισθού, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό στα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαιώνεται μάλιστα και στα κείμενα ότι αυτά θα υλοποιηθούν ανεξάρτητα από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Αντιθέτως, τα όποια αντίμετρα θα υλοποιηθούν εφόσον υπερκαλυφθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Και για να μείνουμε λίγο στο 2019, αν το έχετε παρατηρήσει, ακόμα και αν υπάρξει και υλοποιηθεί η πιο αισιόδοξη κυβερνητική εκδοχή, παίρνω εγώ το σενάριο της κυβέρνησης,
υπερικοπές της συντάξης το 2019 υπερκαλύπτουν τα όποια αντίμετρα, αν αυτά υλοποιηθούν, και τον όποιο δημοσιονομικό χώρο, αν υπάρξει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ειδικά οι συνταξιούχοι, αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες, θα βρεθούν με ακόμα λιγότερα χρήματα, με ακόμα χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα το 2019. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Ακόμα και στην πιο θετική έκβαση, το 2019, οι περικοπές υπερβαίνουν τα όποια αντίμετρα, αν υλοποιηθούν. Ευτυχώς όμως, το αργότερο τότε, τελειώνουν και τα βάσανα της κοινωνίας με τη σημερινή ιδεολειπτική και ανίκανη κυβέρνηση. Συνεπώς, τρίτο συμπέρασμα. Οι μνημονιακές πολιτικές συνεχίζουν και αυγατίζουν μετά το καλοκαίρι, χωρίς όμως κάποια πρόβλεψη χρηματοδότησης. Από τα λεφτά χωρίς μνημόνιο, καταλήξαμε σε ένα ακόμα μνημόνιο, το τέταρτο μνημόνιο, χωρίς λεφτά. Τέταρτη παρατήρηση. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι η χώρα έχει ήδη μπει σε τροχιά υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Πραγματικότητα όμως διαψεύδει και αυτές τις ψευδεστήσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ επέστρεψε την οικονομία στην ύφεση το 2015 και το 2016, απέτυχε και μάλιστα σημαντικά στους στόχους για το 2017, αναθεωρεί προς τα κάτω τους στόχους για το 2018 και προβλέπει συρρυκνωμένους ρυθμούς μεγέθυνσης μέχρι το 2022. Άρα όλα τα χρόνια που κυβερνά ή προσδοκά να κυβερνήσει έχει αποτύχει στους αναπτυξιακούς στόχους. Το επαναλαμβάνω με τα στοιχεία της Ελστάτ, παρέλαβε τα στοιχεία με σύν 0,8 ανάπτυξη, την επέστρεψε 2 χρόνια στην ύφεση, απέτυχε κατά 55% στο στόχο για το 2017, αναθεωρεί ήδη προς τα κάτω το στόχο για το 2018 και λέει ότι το 2022 θα είναι και πιο κάτω από το 2018. Το αποτέλεσμα είναι να έχει χαθεί μέχρι σήμερα δυνητικός πλούτος ύψους 34 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από κάθε νοικοκυριό 8.220 ευρώ. Αυτός είναι ο λογαριασμός από την επιστροφή της οικονομίας σε χαμηλές πτήσεις επισημερινής διακυβέρνησης. Αναμενόμενο βέβαια, αν κρίνει κανείς από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της και το δήθεν αναπτυξιακό σχέδιο για το οποίο μίλησε ο κ. Μπαλαούρας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτη φορά έχω δει ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο χωρίς ένα πίνακα, χωρίς ένα στόχο, χωρίς ένα χρονοδιάγραμμα. Σχέδιο που αποτελεί μια γενικόλογη έκθεση ιδεών, με ενσωματωμένες ιδεολειπτικές αιμονές, χωρίς ποσοτικοποιημένους στόχους και συγκεκριμένες εφαρμόσιμες πολιτικές. Συνεπώς, τέταρτο συμπέρασμα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ αδυνατεί να επιτύχει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η οικονομία να σέρνεται σε μια κατάσταση παραλυτικής στασιμότητας. Πέμπτον, ισχυρίζεται η κυβέρνηση, θριαμβολογώντας